Λιγότερα μαθήματα θα δίνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές της τρίτης λυκείου από το 2016, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Στις κατευθύνσεις του λυκείου, που έχουν ονομαστεί προσανατολισμοί πλέον, ο κάθε μαθητής θα έχει το δικαίωμα να διαλέγει ένα ή δύο μαθήματα μπαλαντέρ, που θα του δίνουν τη δυνατότητα να εισαχθεί σε σχολή ενός ή δύο αντίστοιχα από τα 5 συνολικά επιστημονικά παιδεία. Μπορεί να δίνει 4 μόνο μαθήματα, για να εισαχθεί όμως σε πανεπιστήμια που υπάρχουν σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή θα μπορεί να επιλέξει μαθήματα μόνο από ένα επιστημονικό πεδίο. Εάν θέλει να επιλέξει και κάποια σχολή από ένα άλλο επιστημονικό πεδίο, τότε θα πρέπει να δώσει 5 μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι συγκεκριμένα για κάθε προσανατολισμό και τα μαθήματα μπαλαντέρ είναι επίσης συγκεκριμένα, ξεκλειδώνοντας συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Στην ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα κοινά μαθήματα είναι νεοελληνική γλώσσα, αρχαία ιστορία. Αν επιλέξουμε τέταρτο μάθημα τα λατινικά, τότε μπορούμε να δηλώσουμε σχολές από το πρώτο επιστημονικό πεδίο ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών σπουδών. Αν επιλέξουμε τη βιολογία γενικής παιδείας από το τρίτο, βέβαια εδώ θα προσέξετε ότι πρέπει τα μόρια είναι μειωμένα. Ενώ αν επιλέξουμε τα μαθηματικά γενικής παιδείας, επιλέγουμε σχολές από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών, τα κοινά μαθήματα είναι νεοελληνική γλώσσα, φυσική, χημεία. Αν το τέταρτο μάθημα είναι μαθηματικά προσανατολισμού, δηλώνουμε σχολές από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο θετικών τεχνολογικών επιστημών. Αν το τέταρτο μάθημα είναι βιολογία προσανατολισμού, δηλώνουμε σχολές από το τρίτο επιστημονικό πεδίο σπουδών υγείας και ζωής. Ενώ αν το μάθημα είναι ιστορία γενικής παιδείας, δηλώνουμε σχολές από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Τα επιστημονικά πεδία πάντως έχουν διαφοροποιηθεί. Περιληπτικά, οι παιδαγωγικές επιστήμες πλέον αποτελούν ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο, ενώ το επιστημονικό πεδίο των οικονομικών επιστημών διευρύνεται με την προσθήκη σχολών πληροφορικής. Έχουμε ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Τα κοινά μαθήματα είναι νεοελληνική γλώσσα, μαθηματικά, ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Αν τώρα το τέταρτο μάθημα είναι αρχές οικονομικής θεωρίας, τότε επιλέγουμε σχολές από το πέμπτο επιστημονικό πεδίο οικονομίας και πληροφορικής. Αν το τέταρτο μάθημα είναι η βιολογία προσανατολισμού, επιλέγουμε σχολές από το τρίτο επιστημονικό πεδίο σπουδών υγείας και ζωής, με μειωμένα μόρια είμαστε εδώ. Ενώ αν το τέταρτο μάθημα είναι η ιστορία γενικής παιδείας, μπορούμε να επιλέξουμε σχολές από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Οι μαθητές θα παρακολουθούν 5 μαθήματα προσανατολισμού στο σχολείο, αλλά θα εξετάζονται σε 4 ή 5 μαθήματα για την εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Επίσης, διατηρούνται τα 2 μαθήματα βαρύτητας. Τώρα, το αν θα είναι ευκολότερο για τους μαθητές αυτό το σύστημα. Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε την ύλη την οποία θα εξεταστούν οι μαθητές. Μπορεί να μειώθηκε κατά ένα μάθημα τα εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά η ύλη δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι. Μπορεί να αυξηθεί η ύλη. Αν παραμείνει η ύλη ίδια, τότε πράγματι έχουμε μείωση της ύλης. Ας πούμε ότι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λιγότερο διάβασμα. Κάποια πράγματα όμως δεν γίνεται να αλλάξουν από τη στιγμή που οι θέσεις για τις οποίες διαγωνίζονται οι μαθητές είναι περιορισμένες. Ο αριθμός των εισακτήων είναι δεδομένος, που σημαίνει ότι όλοι θα μπουν σε κάποιες σχολές από αυτές που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο και στα ΤΕΗ. Ο μεγάλος ανταγωνισμός υπάρχει στις σχολές τις υψηλόβαθμες, ιατρικές, πολυτεχνικές, νομικές σχολές, στις οποίες έτσι κι αλλιώς είτε ένα είναι το μάθημα που θα δώσεις, είτε 5 είναι, είτε 6, ο συναγωνισμός είναι τεράστιος. Είναι τεράστιος.